Παράδειγμα προς μίμηση, ένας άνδρας 100 ετών στην πόλη του Βόλου που επέλεξε αντί της αποχής την κάλπη. Ο Αιωνόβιος ήταν μεταξύ των ψηφοφόρων στη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Σηκώθηκε, ντύθηκε παρά τα 100 του χρόνια και έφτασε στο εκλογικό τμήμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ψηφίσει. Συγκέντρωσε πάνω του μάλιστα όλα τα μάτια της Εφορευτικής Επιτροπής αλλά και των υπολείπων ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον κύριο Σεραφείμ Αθανασίου, που το μήνυμα που έστειλε είναι ότι όσο ζει θα ψηφίζει. Ενδιαφέρον εντωμεταξύ και στη Μαγνησία παρουσιάζει το θέμα της επιστολικής ψήφου, καθώς στο νομό καταγράφεται πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Με την επιστολική ψήφο στη Μαγνησία άσκησαν το εκλογικό τη δικαίωμα 2.096 άτομα. Σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια, οι εκλογές από το εξωτερικό με επιστολική ψήφο επέλεξαν εκ νέου Νέα Δημοκρατία για πρώτο κόμμα, με δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση ανέδειξαν το ΜΕΡΑ25, τέταρτο το ΚΚΕ και πέμπτο το ΠΑΣΟΚ.